Τη μία μεριά του δρόμου κατάφεραν να κλείσουν οι συνεχείς κατολιστήσεις τις τελευταίες ημέρες στο καλό χωριό Λασιθίου. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι έντονες βροχοπτώσεις δημιούργησαν μία σωρό από κλαδιά, πέτρες και λάσπη, καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων από το ένα ρεύμα. Με ενημέρωση που είχαμε, θεωρούμε ότι η μελέτη θα προχωρήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται, για το λόγο ότι πλησιάζει η τουριστική περίοδο και δεν μπορούμε να γίνονται έργα, ειδικά εδώ πέρα στην περιοχή του Βουλίσματος, που είναι η παραλία πολυσύχναστη. Και πρέπει όσο πιο δηλαδή, συζητάμε για Απρίλιο, αλλά θεωρώ ότι αν μπορέσουμε ακόμα και πιο νωρίτερα να γίνει κάποια παρέμβαση μόνιμη, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα. Πρόκειται για το οδικό δίκτυο ΒΟΑ Καγίου Νικολάου Σιτίας πάνω από την παραλία Βούλισμα. Στο σημείο έχουν εγκατασταθεί προσωρινά φωτεινοί σηματοδότες για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Την ίδια ώρα ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι οδηγοί διέρχονται από το συγκεκριμένο σημείο. Τέλειο. Τέλειο. Ευρώπη. Φυσικό φαινόμενο είναι. Οκ. Okay. Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα είχαμε. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Τις 4 φορές που είχαμε την κατολίσθηση δεν υπήρχαν διερχόμενα αυτοκίνητα στο σημείο τη στιγμή εκείνη. Είμαστε τυχεροί σε αυτό το θέμα, γιατί θα είχαμε προβλήματα σοβαρά. Για ένα σοβαρό ζήτημα που θέτησε κίνδυνο την ασφάλεια των οδηγών, κάνουν λόγο οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι επισημαίνουν πως πρόκειται για ένα πρόβλημα που τους έχει απασχολήσει ξανά αρκετές φορές στο παρελθόν. Ωστόσο, αυτή τη φορά το φαινόμενο φαίνεται πως εκδηλώθηκε με ακόμα περισσότερη ένταση.